λογοκλοπή. Και εσείς μιλήσατε για πολιτική κλειδαρότρυπας. Όσα βλέπουν αυτά, όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Μιλάτε και για πολιτική αποδόμησή σας για λάσπη και απειλές. Και εμφανίζεστε ως θύμα. Σας ρωτώ να μου απαντήσετε ευθέως. Και σύντομα για να προχωρούμε σταδιακά. Αρνείστε ότι δώσατε αυτή την εντολή στο συνεργάτη σας για fake accounts. Πέστε μου. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, κύριε Καρεκλά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, κύριε Ξουλίδη. Με όλο τον σεβασμό. Αν δεν είπαμε να επιτρέπεσαι, δεν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, να σας σημίσω στην περίπτωση του κυρίου Φλέσα ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό το τι έγινε, τερματίστηκε η όποια συνεργασία με τον κύριο Φλέσ. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, ξέρετε, ναι, συμβαίνει κάτι πρωτοφανές. Και επειδή κάποιοι θεωρούν ότι σκοράρουν πολιτικά, δεν αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις στη δημόσια ζωή του τόπου. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να γίνει, να δημιουργηθεί από προσανατολισμός της κοινής γνώμης από τα σοβαρά θέματα. Και νομίζω είδατε και στις πρόσφατες μετρήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας πόσο κόσμος προσεγγίζει όλα αυτά τα πράγματα. Αρνείστε ότι έγινε αυτά τα πράγματα. Η απάντηση μου, κύριε Καρεκλά, δεν θα συμβάλλω με κανένα απολύτως τρόπο στην υποβάθμιση του πολιτικού λόγου. Και ξέρετε, κύριε, εγώ συμφωνώ συγγνώμη. Και μου επιτρέπετε να απαντήσω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αλλά εγώ συμφωνώ. Πέστε, κύριε Καρεκλά, και σας απαντήσω. Λέτε ότι δεν υποβαθμίζω. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία αιωρούνται. Και είμαι υποχρεωμένος ως δημοσιογράφος να υποβάλλω αυτά τα ερωτήματα. Για να μην σας πω, λέτε, υποβαθμίζεται ο λόγος και της συζήτησης και το πολιτικό επίπεδο. Ένας νομπελίστας έκανε δήλωση η οποία ήταν καταπέλτης. Και θέλω να μου απαντήσετε, διότι εγκρίμα εσείς, ο οποίος είστε και ο πρώτος στην κούρσα των εκλογών, να δέχεστε αυτό το πράγμα. Ξεκαθαρίστε το επιτέλους. Μα ο κύριος Πισαρίδης μπορεί να κάνει τις δηλώσεις και να τοποθετείται δημόσια όπως θέλει. Έχω δει και ένα άρθρο του στον Τύπο και τι έλεγε και για τους ανθυποψηφίους μου, αλλά ποιος ήταν ο στόχος μέσα από τον τίτλο που βγήκε. Ξέρετε, κύριε Καρεκλά, εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού ως απάντηση για το κατασκοπευτικό βαν, την οποία διαβάζω. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι παγίος αντίθετος και καταδικάζει απερίφραστα την με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Και μένω εδώ, κύριε Καρέκλα. Δεν μου απαντήσετε όμως τα ερωτήματα. Σας ρωτώ και κάτι να προχωρήσω. Σας έχω απαντήσει ξεκάθαρα μέσα από τη δήλωση που σας έχω κάνει. Αυτό το βαν το έχουμε μπορεί ερώτηση. Μπορεί εσάς να μην σας ικανοποιεί. Όλοι κρινόμαστε από τον κυπριακό λαό. Κύριε, και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις. Κύριε Χριστοδουλίδη, αυτή η ερώτηση είναι πεντακάθαρη και θα υποβληθεί στον κύριο Νεοφύτου όταν θα έρθει η ώρα. Εγώ ερωτώ για άλλα πράγματα. Μιλώ για πολιτικό ήθος και δεν μου απαντήσετε. Εγώ δεν αναφέρθηκα πολύ συγκεκριμένα στην αναφορά στην ελόγω ανακοίνωση με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Μα έτερον εκάτερον. Εγώ μιλώ για την πολιτική της κλειδαρότρυπας που μιλήσατε. Δεν για είναι. Για την αποδόμηση που δέχεστε. Σε καμία απολύτως περίπτωση, γιατί αναφέρεται η ανακοίνωση. Δεν έχει σχέση αυτά που ερωτώ όμως. Άλλον ερωτώ, κύριε Χριστοδουλίδη. Αναφέρουμε στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών γενικότερα. Ωραία. Και με κανένα τρόπο δεν θα επισέλθω σε συζήτηση για την ιδιωτική επικοινωνία οποιοδήποτε πολίτη τούτου του κράτους. Αφήνω το, θα απαντήσει ο κύριος Αβέροφ στη συνέχεια. Έχετε πει ότι δέχεστε απειλές και εκβιασμούς. Από ποιους? Έχω αναφέρει ότι άτομα που στηρίζουν την υποψηφιότητά μου, ναι, κύριε Καρεκλά, δεν μπορούν να εκφραστούν όπως οι ίδιοι θα ήθελαν, ακριβώς γιατί δέχονται και απειλές και εκβιασμούς. Δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω, να επισέλθω σε ένα διάλογο που θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τον πολιτικό λόγο. Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις και πάνω σε αυτές ο κυπριακός λαός στο τέλος της ημέρας θα λάβει τις αποφάσεις τους. Στη δημοκρατία, κύριε Καρεκλά, τη λύση τη δίνει πάντα ο λαός μέσα από την ψήφο του. Σίγουρα ο λαός. Ασφαλώς και ο λαός. Είναι αυτό που λέω ότι αναμένει από τους υποψήφιους του
κάποιες καθαρές απαντήσεις. Ο λαός γνωρίζει πολύ καλύτερα, κύριε Καρεκλά, ο λαός γνωρίζει πολύ καλύτερα και ας μην υποβαθμίζουμε ούτε να υποτιμούμε τον κυπριακό λαό για όλα αυτά που συζητούνται δημόσια. Δεν υποτιμώ προσωπικά καθόλου τον κυπριακό λαό και ασφαλώς... Δεν είπα ότι υποτιμάτε εσείς, κύριε Καρεκλά. Μάλιστα. Να εξήπετε και κάτι άλλο. Ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά και αν ανοίξετε το στόμα σας και δεν το ανοίξατε. Τι έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό σας προκαλώ, κύριε Καρεκλά, μιλούσα για το συγκεκριμένο θέμα. Πέστε ότι μου. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Πέστε μου, κύριε, με Χριστό. Το συγκεκριμένο θέμα. Με το συγκεκριμένο θέμα και με την συζήτηση περί ιδιωτικών επικοινωνιών οποιουδήποτε πολίτη σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Αυτό αναφέρα, αυτό πολύ συγκεκριμένα. Ωραία. Ούτε απειλές έκανα, ούτε γιατί διάβαζα ότι είχα απειλήσει και άλλα πολλά. Μιλώ για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πω στον κύριο Ναβέροφ, αλλά πριν πάω έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή με την απόλυση του επικοινωνιολόγου σας, το θέμα κλείνει όσον αφορά εκείνο το διάγγελμα της προκήρυξης της, για την διεκδίκηση της Προεδρίας. Καμιά δηλαδή, υπηρεσία θέλω να πω, που θέλω να πω, κύριε, το συγκεκριμένο επικοινωνιολόγο. Ναι, πέστε μου. Καμιά υπηρεσία, κύριε Καρεκλά, που αξιοποιήθηκε από το συγκεκριμένο επικοινωνιολόγο, δεν αξιοποιήθηκε μετά... μετά το που δημοσιοποιήθηκε το τι είχε κάνει και την απόλυσή του. Μάλιστα. Θα επανέλθω να το δίνω τον λόγο στον κύριο Νεοφύτου. Κύριε Νεοφύτου, το θέμα το οποίο γύρει και ο κύριος Χριστοδουλίδης και σας αφήνει την αιχμή είναι το θέμα του κατασκοπευτικού βαν, αντιλαμβάνομαι, το οποίο είστε μέσα. Άλλωστε και το ΔΥΚΟ και το ΑΚΕΛ σας κατηγορούν ευθέως για εμπλοκή στο θέμα των παρακολουθήσεων και σας συνδέουν με τους Ισραηλινούς πράκτορες του ΒΑΝ. Εσείς λέτε ότι δεν κρυφτήκατε ποτέ. Απαντήστε ευθέως λοιπόν. Είχατε ή όχι σχέση με πράκτορες και, και τη συγκεκριμένη εταιρεία του ΒΑΝ. Και παίρνω και τις ερωτήσεις του ΔΥΚΟ. Σας απέστειλαν μηνύματα, δηλαδή η εταιρεία, για να μεσολαβήσατε και εσείς απαντήσατε για να βοηθήσετε αυτή την εταιρεία. Κύριε Καρεκλά. Διότι γίνεται ένα θέμα ευρύτερο από τον κύριο Χριστοδουλίδη όσον αφορά τις παρακολουθήσεις και τα προσωπικά δεδομένα. Χαίρομαι που τίθεται η ερώτηση για ακόμα μια φορά με απόλυτο τρόπο. Αυτό το θέμα έχει εξεταστεί με ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή που διορίστηκε από τον προηγούμενο Γενικό Εισαγγελέα. Αν υπήρξαν ή όχι παρακολουθήσεις, υπάρχουν τα πορίσματα. Καμία σχέση ούτε με το συγκεκριμένο ΒΑΝ, ούτε με οποιαδήποτε σχέση με τον ιδιοκτήτη του. Απόλυτο. Και υπήρξε ποινική διερεύνηση από ανεξάρτητο ποινικό ανεκριτή, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Στεφάν. Έρχομαι όμως στο θέμα... Πριν να πάρεις τα προηγούμενα, έχω μια ερώτηση για το θέμα αυτό. Βεβαίως. Κύριε Νεοφύτου, αυτή τη στιγμή έρχεται στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ερευνήσει τα κατασκοπευτικά δίκτυα. Εσείς λέτε, μένετε στη θέση σας, ότι το θέμα έχει εξαντληθεί και βγήκε η απόφαση. Θα μείνετε σε αυτό το θέμα, θα συνεργαστείτε με την Επιτροπή. Τι αν μου ζητηθεί, βεβαίως. Αρνήθηκα ποτέ. Μα ουδέποτε εξετάστηκε εμπλοκή δική μου, κύριε Καρεκλά. Ποτέ. Ποτέ. Και επαναλαμβάνω. Είναι το πόρισμα εκεί από ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Έρχομαι τώρα στο θέμα το προηγούμενο που έχετε θέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης, κύριε Καρεκλά. Και δεν πρέπει να το προσπεράσουμε. Εδώ φάνηκε από δημοσιεύματα, αν ισχύουν, τα οποία ακόμα και απόψε δεν έχει διαψεύσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι οργάνωνε από το 20, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, εκστρατεία σπήλωσης οποιουδήποτε νόμιζε ότι θα είναι στο δρόμο του για τις προεδρικές εκλογές. Και το δεύτερο, ενώ μέχρι την άνοιξη του 21 μας έλεγε στο Δημοκρατικό Συναγερμό ότι βιαζόμαστε και είναι πρόωρο να μιλούμε για προεδρικές εκλογές. Εσχρό όμως, κύριε Καρεκλά, είναι να στείνεις μηχανισμό να σπηλώνεις
πολίτες, πολιτικούς σου αντιπάλους και δημοσιογράφους. Υποκριτικό είναι να παριστάνεις τον Άγιο και να μετέρχεσαι τέτοιες μεθόδους. Απαξιωτικό, κύριε Καρεκλά, και προσέξτε, απαξιωτικό είναι αντίς να απαντάς, να παρουσιάζεσαι ως θύμα, ο θήτης. Και το χειρότερο απ' όλα, αντί να απαντάς, να κουνάς το χέρι σου και να απειλείς, να απειλείς ότι έχω πολλά να πω και θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Κύριε Καρεκλά, η δημοκρατία δεν απειλείται. Και απόψε δεν είμαι διαθετημένος να φύγω από το στούντιο. Ζητάτε παράταση και πρέπει να μας μιλήσει για τον ασκό του αιώλου. Να μας πει τι ξέρει και δεν ξέρει. Γιατί υπονοούμενα και απειλές στη δημοκρατία δεν επιτρέπονται. Περιραίωσες ατμόσφαιρα στη έζησα και σε πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Απόψε θα ξεκαθαρίσουν όλα, κύριε Καρεκλά. Και θεωρώ ότι έχετε κι εσείς δημοσιογραφική υποχρέωση να ενημερωθούν οι πολίτες για τους ασκούς του αιώλου και για αυτά που ξέρει, αλλά για να μην δημιουργηθεί θέμα, σιωπά. Μάλιστα. Έχω ερώτηση σοβαρή, άλλη για εσάς, θα την αφήσω μετά που θα απαντήσω. Αλλά πάω και στον κύριο Δημητριάδη για τα ίδια θέματα. Τι έχετε να πείτε, κύριε Δημητριάδη? Ναι, βέβαια. Τρία θέματα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και οι υποψήφοι έχουν υποχρέωση να μιλούν. Έτσι είναι η διαδικασία εάν θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια. Αν δεν θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, τότε μάλιστα είμαστε σε άλλους τρόπους λειτουργίας. Και έρχομαι στο θέμα των SMS και των δύο ειδικά που αναφέρονται σε μένα. Δεν είναι ιδιωτική η διαφορά μου με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Είναι πολιτική η διαφορά. Και το ερώτημα αν είναι, τα έγραψε ή όχι. Θέλω μια απάντηση. Ναι ή όχι. Διότι για τα δύο μηνύματα που έστειλε, έχει να κάνει με το δικό μου πρόσωπο. Και η πολιτική μας διαφορά είναι ότι... Θέλετε να πω ότι σας διαγράφτηκε, γιατί είχα ερώτημα, αλλά σας ανοίξετε κουβέντα μόνος. Είπετε SMS, κύριε Καρεκλά, εδώ μιλούμε για βάν. Έγραφαν αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Μανώλης, πώς λέγεται και τα λοιπά, Κυριάκου. Να το αναλύσω. Ψεύτη και έγνοια σας μόνο να βγάλετε μόνο λεφτά. Αν ήθελα να βγάλω μόνο λεφτά, θα έκανα χρυσά διαβατήρια και να τα έπαιρνα στο Υπουργικό του κυρίου Χριστοδουλίδη να τα περνά. Αυτό ήταν να κάνω αν ήθελα να βγάλω λεφτά. Αλλά εμφανώς τα τελευταία 33 χρόνια κάνω ανθρώπινα δικαιώματα διότι τα πιστεύω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που θέλω να μιλήσω. Εγώ θέλω να μιλήσω για την πολιτική διάσταση του πράγματος. Είχα κάνει μια σοβαρή εισήγηση τον Οκτώβριο του 2020. Θυμάστε, ήταν ο κορονοϊός η έξαρση. Και έκατσα κάτω και εξόδεψα πολύ χρόνο ως πολίτης το 2020 να κάνω μια πρόταση για ένα δικοινοτικό νοσοκομείο μέσα στο αεροδρόμιο Λευκοσίας στην νεκρή ζώνη, όπου και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι θα μπορούσαν να πηγαίνουν. Έκανα έναν προϋπολογισμό της τάξης των 3 εκατομμυρίων και αυτό το θέμα το έθεσα. Όχι, να ολοκληρώσω, διότι θέλω να τα πω τούτα και θα με κόψετε, κύριε Καρεκλά, για να εξηγούμαστε. Όχι, κύριε Καρεκλά, ξέρω πολλά καλά. Ακούστε με και θα το συζητήσω. Θα τα πω τούτα, διότι τόση ώρα κάθομουν ήσυχο. Συνεχίστε, παρακαλώ. Και η ησυχία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η πρόταση που έκανα, ανοιχτή πρόταση στον κύριο Μπορέλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει αυτών των νοσοκομείων, ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Ανταυτού, μαθαίνω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου,
ο καθήλυν αρμόδιος να προωθήσει αυτήν, κατά την άποψη μου, καλήν ιδέα, απλώς σε θεώρησε ότι υπήρχε θέμα προεδρολογίας. Σημειώστε, Οκτώβριον του 20 υπήρχε θέμα προεδρολογίας και ότι ήταν αυτός περίπου ο λόγος που το έκαμα. Αυτό δείχνει ότι δεν έκαμνε τη δουλειά του ως υπουργός εξωτερικών, διότι έπρεπε να κάνει κάτι για αυτόν. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τον Ιούνιο του 21, με το Βαρόσιν. Το θέμα των κακών εκτιμήσεων που είχε ως υπουργός εξωτερικών για αυτόν το συμβάν το οποίο συνεχίζεται. Εχθές είχαμε τα 2 χρόνια του ανοίγματος. Αυτή η κακή εκτίμηση αυτών των προεκλογικών πυροτέχνημα δεν έτυχε τη σωστή ανάλυση από το tweet το οποίο είχα κάνει. Όχι, λέει, άφησε τον αυτόν, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Το παράπονο μου, κύριε Καρεκλά, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών της χώρας μας, αντί να ασχολείται με αυτά που η χώρα μας του έδωσε καθήκον να κάνει, έκαμνε άλλα πράγματα και συγκεκριμένα προεδρολογία. Και κλείνω για να μην πείτε ότι αργώ. Εγώ θέλω μια απλή απάντηση. Έγραψε τα ή δεν τα έγραψε? Για το ΒΑΝ να επανέλθω και για τους ασκούς του αιώλου, διότι για το ΒΑΝ πολύ γρήγορα να θυμίσουμε ότι η υπόθεση η ποινική έκλεισε. Να το πούμε και αυτόν. Εμπήκε ένα μικρό πρόστιμο στην εταιρεία, 25.000 ευρώ, και έκλεισε η υπόθεση, διότι ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι ανάγκη να προχωρήσει η ποινική δίωξη εναντίον τους, ενώ η εταιρεία έφαγε πρόστιμο διοικητικών 975.000, που σημαίνει ότι ένας τεράστιος αριθμός προσωπικών δεδομένων έτυχα διαχείρισης. Κανονικά έπρεπε και τα φυσικά πρόσωπα να δικαστούν και πολύ πιθανόν να μπει ένα φυλακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω στον κύριο Χριστοδουλίδη. Κύριε Χριστοδουλίδη, έστω και αν μου έχετε πει ότι δεν θα συνεχίσετε, εγώ θέλω να ναι, έναν όχι. Σας προκαλεί και ο κύριος εδώ, ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Αβέροφ-Νεοφύτου, και πρέπει να απαντήσετε, και το έχει πει, δεν πρόκειται να κλείσει, να φύγει από εδώ, λέει, να φύγουν, αν δεν απαντήσετε τι εννοείται ένα σκόν του Αιώλου. Τι είναι αυτό το πράγμα, πέστε μας να καταλάβουμε. Διότι είναι, να το πω έτσι απλά, είναι κρίμα να σας δαχτυλοδείχνουν. Κύριε Καρεκλά, ο ασκός του Αιώλου σε σχέση με τις επιπτώσεις στη δημόσια ζωή του τόπου από τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών επικοινωνιών. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Και επαναλαμβάνω, είναι σεβαστά τα ερωτήματα, είναι σεβαστή και απάντηση δική μου. Δεν πρόκειται να εμπλακώ σε μια συζήτηση για την ιδιωτική επικοινωνία οποιουδήποτε πολίτη σε τούτον τον τόπο. Άκουσα και κάποιες λέξεις, εσχρό, υποκριτικό. Ξέρετε, μια απλή ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διαπιστώσετε εύκολα και τι είναι εσχρό και τι είναι υποκριτικό. Και συμφωνώ με τον κύριο Νεοφύτου, δεν εκβιάζεται η δημοκρατία, κύριε Νεοφύτου, και ο λαός είναι αυτός που μας κρίνει όλους καθημερινά. Κύριε Δημητριάδη, η εκτίμηση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπό σας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι γνωστή. Έχουμε, ναι, διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά η εκτίμηση και η συνεργασία μας ήταν εκεί και εσείς ο ίδιος την είχατε αναγνωρίσει, επαναλαμβάνω, και βλέπουμε συγκεκριμένα και με την υπόθεση της Θητίνας Λοϊζίδου. Έρχομαι όμως στο θέμα της περίκλησης της περιοχής. 18 Ιουνίου έγιναν οι δηλώσεις. 26 Ιουνίου του 2019 ο πρόεδρος απευθύνθηκε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος απάντησε στις 7 Αυγούστου του 2019. Έγινε προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη. Αν υποβαθμίζαμε ή υποτιμούσαμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δεν έγινε. Αν επιτρέπετε, δεν θα προχωρούσαμε σε όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν έγινε προσφυγή. Τελεία. Κύριε Χριστοδουλίδη, όμως 9 Οκτωβρίου το 2019, μετά από αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε σαφέστατη ανακοίνωση τύπου, υπογραμμίζοντας ότι καμία ενέργεια δεν πρέπει να αναλυφθεί σε σχέση με τα Βαρόσα, η οποία αντίκειται στο περιεχόμενο των ψηφισμάτων 5.50 και 5.789, τονίζοντας επίσης τη σημασία. Επήρετε μια δήλωση που τον πρόεδρο
του Συμβουλίου και νομίζετε ότι είναι προσφυγή. Ως αποτέλεσμα προσφυγής, προσφυγή. Κύριε Χριστοδουλίδη, την πέμπτη διακρατική προσφυγή στο Στρασβούργο, ξεχάσετε την. Προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας με επιστολή είναι νομική διαδικασία. Δεν είναι αυτό που σημαίνει προσφυγή. Κύριε Δημητριάδη, άλλοι οι αρμοδιότητες και η δουλειά του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλοι του Στρασβούργου και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ούτε στο έναν εκάμετε, ούτε στο άλλο. Λοιπόν, είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα? Εγώ θέλω, θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα εκτίμησης, ούτε αυτόν υπάρχει θέμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα πράγματα που είπε, διότι φαίνεται ότι μέχρι τώρα δεν μας λέγει ότι δεν τα είπε, δεν το αρνείται, δεν πήγε δικαστήριο να καταγγείλει κανέναν που αποκαλυφθήκαν τα δεδομένα, δεν καταγγείλε το θέμα στην αστυνομία και αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος αποδέχεται αυτή την αποκάλυψη. Και επειδή υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα, τουλάχιστον για τα δύο τα οποία έχουν να κάνουν με το άτομο μου, επαναλαμβάνω, τα εγγράψετε ή όχι, κύριε Χριστοδουλίδη? Και επαναλαμβάνω, κύριε Δημητράη, δεν πρόκειται να εμπλακώ σε οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά την ιδιωτική επικοινωνία του οποιοδήποτε πολίτη αυτής της χώρας. Ούτε και για το δημόσιο συμφέρον. Είναι και αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, τα οποία δεν έπραξα πολύ συνειδητά. Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, να προχωρήσω. Εγώ θα επιμένω. Έστω και είμαστε οι κακοί, οι παλιωμοδίτες, με όλα αυτά που μας σέρνουν καθημερινά, κύριε Καρεκλά. Στο ΡΙΚ, κουνώντας το δάχτυλο το κύριο Χριστοδουλή, ξέρω κι εγώ πολλά. Και άμα ανοίξω το στόμα μου, θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Δεν είναι αυτά που λέει απόψε περί σεβασμού προσωπικών δεδομένων. Είπε, ξέρω κι εγώ πολλά. Και είπε και δύο πράγματα, να του τα θυμίσω. Αν δεν τα θυμάται, να του τα θυμίσω. Άρα, απειλές στη δημοκρατία. Θα το ξαναπώ. Η δημοκρατία δεν απειλείται. Ούτε με το κούνημα οποιουδήποτε χεριού. Από οποιονδήποτε, κύριε Καρέκλα. Και θέλω απόψε να μας πει τι γνωρίζει που θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου και δεν τρελαίνει στον κυπριακό λαό. Επανέρχομαι και πάλι κοντά σας, κύριε Χριστοδουλίδη. Εάν μείνετε σε αυτό το θέμα, θα κρίνει ο λαός και όχι εγώ, ούτε εδώ, και θα προχωρήσω στο επόμενο σημείο. Να μου επιτρέψετε να ξέρω πολύ καλά τι λέω, ο κύριε Καρεκλά, και η αναφορά στους ασκούς του αιώλου σε σχέση με τις επιπτώσεις στη δημόσια ζωή του τόπου από τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών επικοινωνιών του οποιοδήποτε πολίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άραστε. Εγώ θα προχωρήσω ένα θέμα παρακάτω και έρχομαι κοντά σας, κύριε Νοφίτου. Ένας εκ των στενών συνεργατών του κυρίου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ξεκίνησε την ανάμειξή του στην πολιτική ζωή από το 2003, έγραψε για σας χτες σε καθημερινή εφημερίδα τα ακόλουθα. Ο Αβέροφ Νεοφύτου είναι αναντίλεκτα αυτός που είναι. Και λέω εισαγωγικά πως είναι, τι έχει πει και θέλω το σχόλιο σας. Υπόγειος, παρασκηνιακός, μετ των μηχανογραφιών, μέσα σε όλα, αυτή της γης, κάτω από κάθε πέτρα, πίσω από κάθε τι, αόρατος κυβερνήτης, πανούργος, καρχαρίας που τρώει τα χρυσόψαρα και ούτω καθεξής. Και λέει ότι όλα αυτά προκαλούν ένα αρνητικό δέος. Σε σύγκριση, όπως έγραψε, με τον κύριο Χριστοδουλίδη, που ήταν όλα τα θετικά τα οποία έγραψε μέσα, και δεν θα πω τι έγραψε μια εφημερίδα σχολιάζοντας αυτό το θέμα. Μα δεν είναι τυχαία, κύριε Καρεκλά. Θέλω να μου απαντήσετε για το αρνητικό δέος. Μήπως η συμπεριφορά σας, κύριε Αβέροφ Νεοφύτου, οδήγησε να τον κόσμο να έχει αυτή την αντίληψη? Πρώτα να πω μια απόλυτη θέση. Το ξαναείπα στην εκπομπή σας, θα το επαναλάβω. Σε αυτόν τον τόπο έγιναν πολλές έρευνες. Ο Αβέροβ δεν βρέθηκε
κάτω από οποιαδήποτε πέτρα. Για ένα απλό λόγο. Διότι δεν ήμουν πουθενά. Έδωσα πολλούς αγώνες για αυτόν τον τόπο. Ναι, και έκανα παρασκήνια και προσκήνια για να μιλούν κάποιοι σήμερα για τις επιτυχίες αυτής της κυβέρνησης. Με τη σωστή διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Κάναμε και λάθη. Αναλαμβάνω το μερίδιο, το δικό μου, ως ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά θα δώσω ακόμα μία φορά την εξουσιοδότηση, κύριε Καρεκλά. Οποιοςδήποτε έχει οποιαδήποτε στοιχεία, υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Και έχει γραπτός. Κύριε Καρεκλά, παρακολουθήστε. Σας ακούω απόλυτα εγώ. Θα έχει από μένα και την οικογένειά μου στο σύνολό της γραπτή εξουσιοδότηση να ψάξουν παντού και μένα και την οικογένειά μου. Ξεκάθαρο και απόλυτο. Αλλά αυτό που θα επιμένω, δεν θα δεχτώ απεκφυγές για αυτή την περιραίουσα. Αν μιλήσουν, αν μπουν να μιλήσουν, και αυτός που πρέπει πρώτα να μιλήσει είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, που απειλούσε στην εκπομπή του Κιμήτρη στο ΡΙΚ με το χέρι να κουνιέται ότι ξέρει πολλά και όταν μιλήσει θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Να τα πούν αυτά που λένε ψιθυριστά και υπόγεια, κύριε Καρεκλά, να βγουν δημόσια να τα πούν. Μάλιστα. Τους προκαλώ. Και θα κλείσω αφού ακούσω τον κύριο Χριστοδουλίδη ξανά. Αν έχετε να πείτε κάτι, κύριε Χριστοδουλίδη, έχετε και εσείς, κύριε Δημητριάδη. Δεν σας πειράζει. Ασφαλώς, όχι, δεν με πειράζει, δεν χαρά μου. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Χριστοδουλίδη. Δεν γνωρίζω τι γράφτηκε, κύριε Καρεκλά, και από ποιον για τον κύριο Αβέροφ, αλλά είμαι σίγουρο, τον κύριο Νεοφύτου απολογούμε. Δεν, αλλά είμαι σίγουρο ότι διαβάζετε καθημερινά όλο τον ημερήσιο τύπο και είμαι σίγουρο ότι είστε γνώστη πολλών αρθρών που αφορούν και εμένα και τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου και του χαρακτηρισμού που χρησιμοποιούνται. Ο κύριο Νεοφύτου επιμένει να ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο αυτό που εγώ ανέφερα σε σχέση με του ασκού του αιώλου. Είναι δικαίωμά του. Εγώ το σέβομαι απόλυτα. Αυτό που εννοούσα το είπα σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των ιδιωτικών επικοινωνιών οποιουδήποτε πολίτη αυτού του τόπου. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε.